Στην ψυχιατρική κλινική στο Δαφνή συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 34χρονος, ο οποίος εισέβαλε στο εφετείο με αυτοκίνητο το πρωί του Σαββάτου. Μιλώντας στο Open, ο συνήγορος του 34χρονου πρώην παίκτη reality κάνει λόγο για έναν άνθρωπο με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και χρόνια τοξικοεξαρτημένο. Με εντολή του κυρίου ανακριτή, κρατείται εκεί πέρα, λόγω των πολλών ψυχιατρικών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Πράγμα το οποίο φανερώνει και τα προβλήματα τα οποία έχει, αλλά και την έξι του με τα ναρκωτικά. Πολύτιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσει ενώπιον του ανακριτή για τα χρήματα, τα ναρκωτικά, αλλά και για τους λόγους που τον οδήγησαν στο να εισβάλλει στο εφετείο. Έπρεπε να παραδοθώ, γιατί έχω κάνει πολλά. Διερευνάτε σοβαρά το ενδεχόμενο να απειλούνταν από κάποιους ή να θεωρούσε ότι απειλείται, διότι είναι πάλι σχεδόν σίγουρο ότι όσο αφορά τις παράνομες δραστηριότητες του, δεν είναι δυνατόν να τις έκανε μόνος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν δεν ήταν τακτοποιημένα. Βρέθηκαν σε διαφορετικές σακούλες, άτακτα τοποθετημένα, ενώ σε κάθε σακούλα είχε συγκεκριμένα ποσά. Αυτό είναι το στοιχείο σε συνδυασμό με τις ποσότητες των ναρκωτικών που βρέθηκαν, που οδηγεί τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών να ερευνούν το ενδεχόμενο τα χρήματα ή μέρος των χρημάτων να προέρχεται από παράνομες συναλλαγές κυκλώματος διακίνησης. Μάλιστα, οι αστυνομικοί για να φωτογραφίσουν το υπέρογκο χρηματικό ποσό και τα ευρήματα των ναρκωτικών χρειάστηκε να μοιράσουν τα χαρτονομίσματα στο πάτωμα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων δικαιολογείται νομίμως και λόγω της οικογένειάς του και της περιουσίας του. Ο 34χρονος αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή το μεσημέρι της Τρίτης.